ψηφίσκο να πει τα κάνει. Είναι δυνατόν να λέμε στο 2015 ότι θα δώσουμε λευκή επιταγή. Λευκή επιταγή, αγαπητοί μου, δεν δίνουμε στον εαυτό μας πια σήμερα. Όχι στον κύριο Μαϊμαράκη, στον κύριο Τζικώστα, στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Γεωργιάδη. Λέω ότι θέλετε για να πάρει εδώ, έτσι. Εγώ δεν θέλω λευκή επιταγή. Εγώ σας λέω, ψηφίστε με γιατί θέλω σύγκρουμα τον Τσίπρα. Ψηφίστε με γιατί θέλω να αντιμετωπίσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Ψηφίστε με γιατί θέλω να δώσω νομαρχιακέ μας οργανώσεις ρόλο. Ψηφίστε με γιατί θέλω να φέρω σωματική δημοκρατία. Ψηφίστε με γιατί θέλω να βάλω θητεία στα όργανα. Ψηφίστε με γιατί θέλω να αξιολογήσω την αρχαιότητα στελέχη. Ψηφίστε με γιατί θέλω να καταργήσω την επιτηρίδα. Σας αρέσουν αυτά? Με ψηφίζετε. Δεν σας αρέσουν? Ψηφίζετε κάποιον άλλον. Σε θέμα αμίζωνος σημασίας έχει αναγάγει την άρνηση των συνυποψηφίων του να μετάσχουν σε μια τηλεοπτική αναμέτρηση εν ώψη των εκλογών της 22ης Νοεμβρίου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος για την Προεδρία του Κόμματος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αφιέρωσε πολύ χρόνο στη σημερινή του συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης από τα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος στην Ηλία, ώστε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επιδιώκει να γίνει το debate μεταξύ των τεσσάρων διεκδικητών της ηγεσίας του κόμματος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τις θέσεις του κάθε υποψηφίου. Ο ίδιος, για παράδειγμα, όπως είπε, δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελε να ακούσει και τη θέση των υπολείπων για το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει να έχει γίνει τηλεσυζήτηση. Και όχι μία, αλλά πολλές. Το πιστεύω. Ξέρω ότι αυτό έτσι σε σύγκρουμα την άποψη του φίλου μου του Βαγγέλη Μαϊμαράκη, που δεν το πιστεύει. Σέβομαι τη γνώμη του. Καταλαβαίνω ότι σε μια παλιότερη πολιτική γενιά η τηλεσυζήτηση είναι περίεργο πράγμα. Για μένα που θέλω να φέρω μια νέα γενιά στο προσκήνιο, η τηλεσυζήτηση είναι απολύτως αυτονόητη. Δεν μπορούμε καν να συζητήσουμε. Εγώ θέλω να δούμε, θέλω να δείτε οι ψηφοφόροι πριν ψηφίσετε τις πολιτικές δεσμεύσεις ενός εκάστου και άρα μετά που σε εκλεγεί να έχει όρια στην ψήφο του. Να μην έχει πάρει λευκή επιταγή, να φέρει ένα παράδειγμα πολιτικό. Θέλω να ξέρω αν εκλεγεί ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, θα επιδιώξει εκ νέου αν χρειαστεί συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Εγώ ας πούμε λέω δεν θέλω να κάνω συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει και παύλα. Αν με ψηφίσετε, εγώ δεν θα κάνω ποτέ συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω σύγκρουση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γεωργιάδης έφτασε το απόγευμα στον πύργο και επισκέφθηκε τα γραφεία της Νομαρχιακής, όπου τον υποδέχθηκαν με λόγια θερμά ο πρόεδρος Γιώργος Χήνος και ο βουλευτής Κώστας Τζαβάρας, οι οποίοι και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Είναι ένας άνθρωπος που, όπως γνωρίζετε, έχει αποδείξει με κάθε τρόπο ότι είναι ένας πραγματικός αγωνιστής. Δεν επιλέγει τα δύσκολα από τα εύκολα. Πέφτει πάντα στη φωτιά για την υπεράσπιση όσων πιστεύει, όσων πιστεύουμε για την παράταξη και την πατρίδα. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι ένας γοητευτικός άνθρωπος, γιατί σε αυτές τις μέρες της πολύ σκληρής δοκιμασίας εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ως πολιτικό όπλο την μόρφωση, την καλλιέργεια, την πνευματικότητα, τη μαχητικότητα με επιχειρήματα. Και εν πάση περιπτώσει έχει μια ξεχωριστή ομορφιά η οποία και με κάνει με όλη μου την καρδιά να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Ο κύριος Γεωργιάδης, αφού ευχαρίστησε τον κύριο Τζαβάρα, χαρακτηρίζοντας τον μάλιστα κόσμημα για το ελληνικό κοινοβούλιο, μίλησε για τη διαδικασία εν ώψη των εκλογών, χαρακτηρίζοντας την γιορτή. Είπε πως το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί σύντομα είναι ότι παρόλο που επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις της Νέας Δημοκρατίας για την ανεπάρκεια του κυρίου Τσίπρα, ο κόσμος εξακολουθεί να μην ακούει το κόμμα. Ενώ λοιπόν από τη μια διακυβέρνηση μας δικαιώνεται, ενώ την άλλη προβλέψεις μας δικαιώνεται, ενώ κατά τρίτον η πραγματικότητα σημερινή δείχνει την ανεπάρκεια του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και το μέγεθος των ψεμάτων που είπε στους Έλληνες, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πολιτικά ανίσχυρη. Ο κόσμος δεν μας ακούει. Ο κόσμος δεν ακούει τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν δώσουμε απάντηση στο γιατί δεν μας ακούει και πώς θα κάνουμε να μας ακούσει, θα έχουμε χάσει το τρένο της ιστορίας. Και δεν θα έχει χάσει το τρένο της ιστορίας η Νέα Δημοκρατία. Θα έχει χάσει το τρένο της ιστορίας η Ελλάδα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η καλύτερη ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας δεν κινδυνεύει, καθώς από αυτή τη διαδικασία του διαλόγου, της επαφής με τη βάση και της συζήτησης, μόνο καλό θα κάνει στο κόμμα, είπε στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι μόνο με την ενότητα θα μπορέσει το κόμμα, αφού ανασυνταχθεί, να κερδίσει τον κύριο Τσίπρα και να βγάλουν τον τόπο από το βούρκο όπου τον έχει ρίξει η κυβέρνησή του. Δεν θα χάσουμε από ιστορική δημοκρατία. Θα κερδίσουμε εάν το κάνουμε σωστά. Και πρέπει να κερδίσουμε. Γιατί αν δεν αντιμετωπίσουμε γρήγορα τον κύριο Τσίπρα, η
χώρα μας θα είναι σε τρομακτικό πρόβλημα. Δείτε μόνο τη σημερινή μέρα. Βγαίνει ο πρώην Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και κάνει αυτές τις συγκλονιστικές καταγγελίες. Ότι υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, προφανώς κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο έχουν σχέση με την τρομοκρατία, αλλά απειλούν και τη δική του ζωή. Και ότι μάλιστα αυτές τις σχέσεις με την τρομοκρατία, τις απειλές κατά της ζωής του, τις γνωρίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος για αυτόν τον λόγο τον έβγαλε το Κυβερνητικό Συμβούλιο, για να μην κινδυνεύσει η ζωή του. Πείτε μου τώρα εσείς, σε ποιο κράτος του κόσμου θα μπορούσε ο πρώην Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ο πρώην μέχρι πριν από ένα μήνα, να κάνει μια τέτοια μορφής καταγγελία και σήμερα να μην έχει γίνει ο χαμός. Να μην έχει επέμβει εισαγγελέας, να μην έχουν συγκληθεί τα υπουργικά συμβούλια. Ποιοι έχουμε υπουργούς που έχουν σχέση με τρομοκράτες και απειλούν τη ζωή άλλου υπουργού? Άρα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ανασταχθεί γρήγορα για να μπορέσουμε να πάρουμε τις τύχες τόπου στα χέρια μας και να τον ωφελήσουμε, να τον βγάλουμε από αυτό το βούργο. Έτσι ήταν εγώ από την αρχή αυτή τη διαδικασία, σαν μια ευκαιρία να συζητήσουμε στην Νέα Δημοκρατία, σαν μια ευκαιρία να γνωριστούμε μεταξύ μας σαν τα στελέχη, να γυρίσουμε τη χώρα, να μιλήσουμε για το ρόλο των ΟΔΕ, για τον τρόπο των οργανώσεων, να μιλήσουμε για την ιδεολογία μας, και αυτό χρειάζεται, και να πάμε παρακάτω όλοι μαζί μονιασμένοι για μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι μέλη γενέστε μετά τις εκλογές, εάν δεν εκλεγεί ο ίδιος αρχηγός, είπε πως θα υπηρετήσει οποιονδήποτε αρχηγό, αλλά αν η Νέα Δημοκρατία δεν ανανεωθεί, θα οδηγηθεί σε μαρασμό. Αν μου πει ο κύριος Τσίπρας ότι γίνει στρογγυλή, θα γίνω αμφιβάλλητο, θα νομίζω ότι είναι επίπεδη. Τόσο το αναξιόπιστο το θεωρώ. Μία αλήθεια δεν έχει πει ακόμα. Έβλεπα τώρα προσερχόμενο στο Twitter κάποια tweet παλαιά του Τσίπρα και του Παπά για τον Ένφη. Μαξίνα να διαβάσουμε, ναι, να γελάσετε. Μπράβο στους ηρωικούς δημάρχους που αντιστέκονται και δεν αφήνουν τον κόμμα να πληρώσει τον ένφια. Έλεγε ο κ. Παπάς πέρσι. Εγώ δεσμεύομαι από το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών να υπηρετήσω τον όποιον αρχηγό. Τώρα με θυμίαστε εν μέσω της διαδικασίας, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ πιστεύω ότι αν μια δημοκρατία δεν ανανεωθεί, θα μαραζώσει. Θέλω να είμαι εξαιρετικά ειλικρινής αυτό. Και θα φέρω και ένα παράδειγμα. Μια και είμαστε μια νομαρχιακή μας επιτροπή. Οι νομαρχιακές επιτροπές είναι τελείως απαξιωμένες. Γιατί είναι απαξιωμένες? Μα το κόμμα μας έχει απαξιώσει. Οι νομαρχιακές επιτροπές στο κόμμα τις θυμάται πρώτων εκλογών για να μαζέψουμε εκλογικούς αντιπροσώπους. Αν δεν έρθει κανένας βουλευτής, να κάνουμε καμιά ομιλία. Αν δεν εκλεγούν το άγωνα από τη βάση, άμα δεν δώσει το κόμμα στις νομαρχιακές επιτροπές δικαίωμα βέτο στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου, για να ξέρει η τοπική κοινωνία ότι πρέπει να τα έχει καλά με την νομαρχιακή επιτροπή, αν έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Άμα δεν κάνουμε τοπικά δημοψηφίσματα. Εγώ, ας πούμε, θέλω να δώσω σε κάθε οργανωμένο μέλος της Νέας Δημοκρατίας ένα διαδικτυακό κλειδάρισμα και να κάνουμε τοπικά δημοψηφίσματα ή και εθνικά δημοψηφίσματα από το διαδίκτυο, γρήγορα. Να ακούμε η βάση μας τι λέει για το κάθε μεγάλο θέμα. Κάθε να τα καταλαβαίνω. Θες να έχεις μοντέρνο σύγχρονο πολιτικό λόγο. Ιδού πεδίο δόξου λαμπρών. Λέω εγώ όχι. Βγες και πάρ' το. Αφού μπορείς. Αυτά για μένα ξεκαθαρισμένα. Εμένα όπου και να μου πούνε θα πάω. Εγώ δεν φοβάμαι το διάλογο. Είμαι υπέρ του διαλόγου. Και επειδή είμαι ξεκαθαρισμένος μέσα μου ότι σέβομαι πολύ το αποτέλεσμα, δεν έχω και κανένα πρόβλημα ότι θα γίνει. Αλλά σας λέω ότι για τη Νέα Δημοκρατία και για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή να αρχίσει πάλι ο κόμμα να μας ακούει, το ξεπέρασμα του εσωτερικού μας φόβου, γιατί είναι ένας φόβος να μην γίνει ο διμπέτης, εσωτερικός, και η χρήση όλων των συγχρόνων εργαλείων επικοινωνίας για να περάσει το πολιτικό μας μήνυμα σε περισσότερο κόσμο, είναι απολύτως απαραίτητο.